τη σημασία που έχει η ορθιωδική συμπεριφορά και ασφάλεια, αλλά και του έργου που επέφερε για την κοινωνία η τραγική απώλεια του Πάνου Μιλωνά, ανέδειξαν στη σημερινή από κοινού συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ολυμπίωδος. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την οδική ασφάλεια και τη 17η εβδομάδα οδικής ασφάλειας του ΙΟΑΣ που σταθερά στηρίζει και υποστηρίζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αναγνωρίζουμε και κυριαρχούμε ως πολύ σημαντικό το έλλειμμα οδικής ασφάλειας που γενικότερα υπάρχει στη χώρα και το οποίο σχετίζεται με πολλές και διαφορετικές παραμέτρους, κυρίως όμως σχετίζεται με την εκπαίδευση και τη συμπεριφορά όλων μας. Και ο δεύτερος είναι ότι ξέρουμε καλά πως κάθε τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα συνιστά ανυπολόγιστο πόνο και μια πληγή που σε πολλές περιπτώσεις δεν κλείνει ποτέ για τους συμπολίτες μας. Η φετινή μάλιστα Ευρωπαϊκή ημέρα ευγένειας στον δρόμο έχει ιδιαίτερη σημασία για το Ινστιτούτο, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον άδικο χαμό του Πάνου Μιλωνά και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Για 17η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να θέτουμε στην κορυφή της ατζέντας μας κάθε έργο, κάθε δράση και κάθε μέτρο που ενισχύει την οδική ασφάλεια, πόσο μάλλον όταν η Δυτική Ελλάδα είναι η περιοχή με το μεγαλύτερο επαρχιακό δίκτυο σε όλη τη χώρα, αλλά και μια περιοχή με πολλά και πολυετή ελλείμματα σε επίπεδο οδικών υποδομών. Γι' αυτό από την πλευρά μας γνωρίζετε ότι έχουμε αποδώσει ύψιστη σημασία στα ζητήματα ασφαλούς προσβασιμότητας και από την αρχή της προηγούμενης θητείας έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολλές και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας. Την εβδομάδα αυτή συσπυρώνονται φορείς και δυνάμεις της χώρας για την πρόθεση κρίσιμων ζητημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται δράσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και θεσμικού χαρακτήρα. Στόχος της πρωτοβουλίας και θεσμού είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει μικρούς και μεγάλους, αποσκοπώντας την πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων που αποτελούν μια παγκόσμια μάστιγα και τροχοπέδι για την ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας. Το Ινστιτούτο όλα αυτά τα χρόνια, με τη βοήθεια των μελών και των συνεργατών του, έχει καταφέρει σημαντικά επιτεύγματα και διακρίσεις, όπως την εκπαίδευση πάνω από 310.000 μαθητές σε σχολικές τάξεις και 7.500 εκπαιδευτικούς, στους οποίους έχουμε δώσει εργαλεία για να μπορούν να συνεχίζουν το έργο μας μέσα στην τάξη. Και όχι μόνο, ένας τεράστιος αριθμός για την Ελλάδα με στελέχη εταιριών, με στρατευμένους, αλλά και σε όλο τον κόσμο οι δράσεις μας έχουν απήχηση και έχουν υλοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία που στην Ελλάδα συντονίζεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, στόχο έχει να υπενθυμίσει σε όλους τους πολίτες ότι οι επιθετικές συμπεριφορές στον δρόμο μπορεί να προκαλέσουν τροχαία δυστυχήματα, αλλά δυσχεραίνουν και την καθημερινότητά μας γενικότερα. Η φετινή Ευρωπαϊκή ημέρα ευγένειας στον δρόμο έχει ιδιαίτερη σημασία για το Ινστιτούτο, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον άδικο χαμό του Πάνου Μιλωνά και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του.